Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Open στη μία. Σε κλίμα συνένεσης, κυρίες και κύριοι, ψηφίζεται σήμερα ο νόμος που αυξάνει τα χωρικά ύδατα στο Ιόνιο στα 12 μίλια. Αυτή την ώρα στη Βουλή μιλούν οι πολιτικοί αρχηγοί με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται και σε άλλα θέματα πλην των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ειδικότερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τη συζήτηση για άνοιγμα τώρα των χιονοδρομικών κέντρων και της εστίασης, χαρακτηρίζοντας ως άμεση προτεραιότητα την επαναλειτουργία γυμνασίων και λυκείων. Πάμε στην Βουλή και στη Σοφία Φασουλάκη που θα μας πει περισσότερα. Σοφία. Καλό μεσημέρι, Ματίνα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο κρίσιμο ζήτημα των εμβολιασμών, λέγοντας ότι όσο θα έρχονται εμβόλια στη χώρα μας, τόσο γρηγορότερα θα προχωρούν, τόσο πιο γρήγορα θα προχωρούν και οι εμβολιασμοί. Όπως είπε, μέχρι ώρας έχουν εμβολιαστεί 95.000 πολίτες. Ωστόσο, είναι ένα ερώτημα, καθώς ακόμα δεν υπάρχει εκείνος ο ικανός αριθμός των εμβολίων, ώστε να τρέξει πιο γρήγορα το πρόγραμμα του εμβολιασμού. Γι' αυτό το λόγο, άμεση προτεραιότητα του είναι μαζί με άλλους ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών να ζητήσει την άμεση έγκριση του εμβολίου της AstraZeneca, αλλά και να πιέσει τη Pfizer, όπως είπε από το βήμα της Βουλής, να είναι συνεπής στις παραδόσεις των εμβολίων. Κλείνοντας, Ματίνα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε, όπως είπες και εσύ, στο μείζον ζήτημα του ανοίγματος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και των ηλικίων. Όπως είπε, άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να ανοίξουν τα σχολεία. Γι' αυτό και οι άλλες δραστηριότητες μπορούν, όπως είπε χαρακτηριστικά, να περιμένουν λίγο, θα πάνε λίγο πιο πίσω. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός για το άνοιγμα των σχολείων. Επόμενη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι το άνοιγμα των γυμνασίων και των λυκείων. Άλλες δραστηριότητες μπορούν να περιμένουν λίγο ακόμα για να επαναλειτουργήσουν. Επιστρέφουμε στη Βουλή και στη Σοφία Φασουλάκη. Σοφία, τι άλλα θέματα τέθηκαν επιτάπητος, τι άλλο συζητήθηκε στην Βουλή? Σήμερα συζητείται στην Ολομέλεια, Ματίνα, της Βουλής η επέκταση των χωρικών υδάτων της χώρας μας από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια από το Ιόνιο μέχρι το ακροτήριο Τέναρο. Η Ελλάδα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεγαλώνει ξανά για πρώτη φορά μετά την προσάρτηση των Δωδεκανήσων στη χώρα. Όχι σε βάρος άλλων χωρών, είπε με νόημα, δείχνοντας Ματίνα απέναντι, δείχνοντας προς την Τουρκία και στέλνοντας ένα ξεκάθαρο και σαφές μήνυμα, καθώς, όπως είπε, με αυτό το σχέδιο νόμου, αυτό το σχέδιο νόμου είναι ένα μήνυμα απέναντι σε όσους προσπαθούν με λεονταρισμούς να στερήσουν από την πατρίδα μας ό,τι προβλέπεται από τους διεθνούς κανόνες. Και μάλιστα θα πρέπει να σου πω ότι στη συνέχεια της ομιλίας του αναφέρθηκε και στο επόμενο βήμα που έχει προαναγγείλει ότι θα κάνει αυτή η κυβέρνηση. Το προανήγγειλε χτες και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Δένδιας, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σήμερα, για την επέκταση των χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 μίλια και νότιο-ανατολικά της Κρήτης, όταν όμως, όπως είπε χαρακτηριστικά, έρθει η ώρα. Κλείνοντας, θα πρέπει να σου πω ότι αναφέρθηκε και στο θέμα των διαρευνητικών εντολών. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτές ξεκινούν την επόμενη Δευτέρα και αυτή η συζήτηση στη Βουλή γίνεται μόλις λίγες μέρες πριν την έναρξη του 61ου γύρου των διαρευνητικών επαφών. Είμαστε αισιόδοξοι, είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν προσερχόμαστε στο διάλογο με αφέλεια. Μάλιστα. Σοφία Φασουλάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις ομιλίες του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Και η επέκταση των υδάτων προς δυσμάς στέλνει αναπόφευκτα και ένα μήνυμα προς Ανατολάς. Δείχνει πως η βία δεν παράγει δίκαιο, αλλά ότι αντίθετα είναι το δίκαιο αυτό το οποίο παράγει ειρήνη. Συνεπώς, στο ίδιο πνεύμα και με το ίδιο νομικό πλέγμα μπορούμε να ρυθμίσουμε και τη μεγάλη μας διαφορά με την Τουρκία. Αρκεί η ηγεσία των γειτόνων να εγκαταλείψει το μονόλογο των αμφισβητήσεων και να προσέλθει στο διάλογο, στο τραπέζι των συνεννοήσεων. Καμία συζήτηση δεν μπορεί να αφορά την εθνική κυριαρχία και τα δικαιώματα της χώρας. Να κάνετε μια κάποια αυτοκριτική. Εκείνη την εποχή
στο άκουσμα, στην ανακοίνωση από την πλευρά μας ότι προχωράμε στην επέκταση, ότι σκοπεύουμε να προχωρήσουμε στην επέκταση των χωρικών υδάτων. Ο κ. Κουμουτσάκος τότε μιλούσε για φτηνούς εντυπωσιασμούς που υποσκάπτουν θεμελιώδεις θέσεις της εξωτερικής μας πολιτικής. Αυτό κάνετε σήμερα και χειροκροτάτε, παρακαλώ. Εμείς παραμένουμε έτοιμοι να συμβάλλουμε στην αναγκαία συνεννόηση και συνένεση για τα κρίσιμα εθνικά θέματα και ιδίως στη σχέση με την Τουρκία. Τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι στραμμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη που γυρίζουν σελίδα και μετρούν αντίστροφα για την ορκομοσία του 46ου Προέδρου υπό πρωτοφανείς συνθήκες λόγω κορονοϊού και με το φόβο νέων επεισοδίων. Ο Τζο Μπάιντεν, που παραλαμβάνει μια χώρα διχασμένη και πληγωμένη, αποχαιρέτησε νωρίτερα με δάκρυα το Ντέλαουερ, ενώ ο Τραμπ δεν θα δώσει το παρόν στην τελετή, ολοκληρώνοντας με προσβλητικό τρόπο μια εκρηκτική θητεία. Fellow Americans, 4 years ago we launched a great national effort to rebuild our country, to renew its spirit, and to restore the allegiance of this government to its citizens. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποχαιρετά τον αμερικανικό λαό λίγες ώρες πριν φύγει από το Λευκό Οίκο. Η πικρία είναι έκδηλη. I stand before you truly proud of what we have achieved together. This week we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. We extend our best wishes and we also want them to have luck, a very important word. Την ίδια ώρα, Τζο Μπάιντεν αποχαιρετούσε τον Ντέλαουερ, έτοιμος να πάει στη Ουάσιγκτον. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μιλώντας στα κεντρικά γραφεία της τοπικής εθνοφρουράς. Excuse the emotion, but when I die, Delaware will be written on my heart. I am proud, 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 proud to be a son of Delaware. Λίγο αργότερα αναχώρησε για τη Ουάσιγκτον, πρώτη του στάση όταν έφτασε εκεί, το μνημείο Λίνκον στο Καπιτόλιο, εκεί όπου τον περίμεναν 400 αναμένα φώτα για τις 400.000 ψυχές που χάθηκαν στη χώρα από τον κορονοϊό. That's why we're here today. Between sundown and dusk, let us shine the lights in the darkness along the sacred pool of reflection. Remember all whom we lost. Σε λίγη ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ θα αναχωρήσει από το Λευκό Οίκο για να πάει στο εξοχικό του στο Μαραλάγκο στη Φλόριντα. Πριν φύγει όμως έδωσε δεκάδες προεδρικές χάρες. Ανάμεσά τους στο πρώην δεξί του χέρι Steve Bannon, στον ράπερ Lil Wayne για κατηγορίες σχετικές με παράνομη οπλοκατοχή και στον πρώην δήμαρχο του Ντιτρόιτ που κρίθηκε ένοχος για διαφθορά. President Trump has granted clemency to Stephen K. Bannon, the former White House chief strategist who was charged with defrauding people who supported building a border wall that Mr. Trump supported. Και όλα αυτά την ώρα που δημοσίευμα της Wall Street Journal βάζει φωτιά στο αμερικανικό πολιτικό σκηνικό. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Τραμπ συζήτησε με τους συνεργάτες του το ενδεχόμενο να κάνει δικό του πολιτικό κόμμα με το όνομα Patriot Party. Κόμμα Πατριωτών. Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να σχολιάσει. Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για την ορκομοσία του νέου Προέδρου και πάμε στην αίθουσα σύνταξης και τη Μαρία Ανδρικάκη που θα μας δώσει το κλίμα από την Αμερικανική Πρωτεύουσα, τις προετοιμασίες πώς προχωράνε, ενώ Μαρία σε λίγη ώρα αναμένεται και η αναχώρηση Τραμπ. Ακριβώς, Ματίνα, σε λίγες ώρες θα ορκιστεί 46ος Πρόεδρος ο Τζο Μπάιντεν. Σε λίγη ώρα θα φύγει από τον Λευκό Οίκο χρησιμοποιώντας το Air Force One για τελευταία φορά και ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στη Φλόριντα, στο Μαραλάγο. Η πόλη, όπως είδαμε και στα πλάνα προλίγου, κοιμάται ακόμη. Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλλον έχει ξυπνήσει ήδη, ωστόσο. Στις 7, όπως είπαμε, θα ορκιστούν περίπου ώρα Ελλάδος η Κάμαλα Χάρις και ο Τζο Μπάιντεν. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Άρλινγκτον και στις 14 ώρα Ελλάδος ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος θα μεταβούν στον Λευκό Οίκο. Θα ακολουθήσουν η πρώτη συνέντευξη τύπου, εκδήλωση και συναυλία μεγάλων καλλιτεχνών, ενώ η πρώτη τους εμφάνιση στο μπαλκόνι του Λευκού Οίκου θα πραγματοποιηθεί περίπου στις 5 το πρωί ώρα Ελλάδος. Τώρα, η Ουάσιγκτον εν ώψη της ορκομοσίας του νέου Προέδρου είναι αστακός, όσο μου επιτραπεί η έκφραση. Το σχέδιο των μυστικών υπηρεσιών περιλαμβάνει 20.000 μέλη της Εθνοφρουράς και χιλιάδες αστυνομικούς, ενώ από την Εθνοφρουρά, μάλιστα, Ματίνα, απομακρύνθηκαν και 12 μέλη εξαιτίας πιθανών τους διασυνδέσεων με ακροδεξιά εξτρεμιστικά κινήματα, Ματίνα. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Μαρία Ανδρικάκη και εμείς, κυρίες και κύριοι, να σας υπενθυμίσουμε ότι το Open
Στις 6 και 4 το απόγευμα θα συνδεθεί με την Ουάσιγκτον και θα σας μεταδώσει την ορκομοσία του Τζο Μπάιντεν. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Το κατόφλι του εισαγγελέα πέρασε νωρίς το πρωί Ολυμπιονίκη η Σοφία Μπεκατόρου, προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση βιασμού της από υψηλόβαθμο παράγοντα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τα δικαστήρια και την Έλενα Γαλάρη που έχει το ρεπορτάζ. Έλενα. 3,5 ώρες παρέμεινε στο γραφείο του εισαγγελέα Σοφία Μπεκατόρου, η οποία μόλις ολοκλήρωσε την κατάθεσή της. Σε δήλωσή της παρότρινε όλες τις γυναίκες να σπάσουν τη σιωπή τους. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η Ολυμπιονίκης δέχθηκε πολλές ερωτήσεις από τον εισαγγελικό λειτουργό για τις καταγγελίες που έχει κάνει περί βιασμού το 1998 και μάλιστα ρωτήθηκε αν έχει υποπέσει στην αντίληψή της, αν γνωρίζει περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και άλλων αθλητών. Η Ολυμπιονίκης εκλήθη από τον εισαγγελέα που διενεργεί την προκαταρκτική έρευνα για τις καταγγελίες της μετά από αυτεπάγγελτη παρέμβαση της προϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικών της Αθήνας. Να σας πω ότι διενεργείται προκαταρκτική έρευνα, αν και το αδίκημα έχει παραγραφεί, έχει γίνει το 1998. Η έρευνα της εισαγγελίας θα αποτελέσει αφορμή να ανοίξουν και άλλα στόματα, να υπάρξουν και άλλες καταγγελίες από αθλήτριες που πιθανόν να έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης και ενδεχομένως το αδίκημα, Ματίνα, να μην έχει παραγραφεί. Μάλιστα. Έλενα Γαλάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση η Σοφία Μπεκατόρου. Σήμερα κατέθεσα για την προσωπική μου υπόθεση και ελπίζω ότι με αφορμή αυτήν θα υπάρχουν να βγουν και άλλες γυναίκες να μιλήσουν και άνθρωποι που έχουν βιώσει την σεξουαλική κακοποίηση, έτσι ώστε να μπορέσει η κοινωνία μας να είναι πιο υγιής και να μην φοβόμαστε. Η προσπάθεια που ξεκινήσαμε με τις καταγγελίες του Νίκου Κακλαμανάκη στη Βουλή και η συσπήρωση που κάναμε με όλους τους αθλητές, ελπίζουμε ότι θα βοηθήσουν στην εξυγένση του ελληνικού αθλητισμού. Στα της πανδημίας τώρα, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά το άνοιγμα των καταστημάτων, κρούσματα και μετάλλαξη του ιού προβληματίζουν, ενώ τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι αυτά που θα κρίνουν την πορεία απελευθέρωσης της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια ώρα με τον εμβολιασμό ηλικιωμένων συνεχίζεται η επιχείρηση Ελευθερία. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Γιαπρακά στην Πάτρα, τη Γεωργία Λαγού στο κέντρο της Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη, την Αναστασία Αργυριάδου. Πάμε όμως πρώτα να παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Η επιχείρηση Ελευθερία για τον εμβολιασμό των Ελλήνων συνεχίζεται με ηλικιωμένους άνω των 85 ετών να εμβολιάζονται από σήμερα εκτός από τα νοσοκομεία και σε 144 κέντρα υγείας. Στη μάχη του εμβολιασμού μετά τα νοσοκομεία μπαίνουν από σήμερα και τα κέντρα υγείας, με τους ενδιαφερόμενους να προσέρχονται σε αυτά από νωρίς το πρωί. Πάρα πολύ καλά. Ευχάριστο τα παιδιά. Όλοι. Πολύ ωραία. Δεν πόνασε, δεν έκανα τίποτα. Σε έκτακτη σύσκεψη στην πολιτική προστασία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη παρουσιάστηκε το Εθνικό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού, το οποίο οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν είτε μέσω του gov.gr είτε μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών. Ενώ ο Πρωθυπουργός ανέπτυξε το πλάνο για να μην πάει καμία δόση εμβολίου χαμένη. Προκειμένου να μην χάνεται κανένα εμβόλιο, υπάρχει και ένας μηχανισμός αναπλήρωσης των ραντεβού που δεν γίνονται, ενώ ποσότητες που πλεονάζουν θα διατίθενται αμέσως στις γυναίκες και στους άντρες της αστυνομίας και του στρατού. Μέχρι χτες είχαν πραγματοποιηθεί στη χώρα 92.401 εμβολιασμοί. Περισσότερες από 11.000 δόσεις έχουν χορηγηθεί σε πολίτες ηλικίας άνω των 85 ετών, ενώ σχεδόν 6.000 εμβολιασμοί έχουν γίνει από κινητές ομάδες σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων. Και ενώ τα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα δίνουν χαραμάδα αισιοδοξία στους επιστήμονες, τα ενεργά κρούσματα που υπολογίζονται πάνω από 50.000, αλλά και τα κρούσματα του μεταλλαγμένου στελέχους της Μεγάλης Βρετανίας που εντοπίστηκαν στην κοινότητα, όπως αποκάλυψε το Open, προβληματίζουν. Ευχής έργων που έγινε στην Κρήτη αυτό, διότι εδώ στην Κρήτη έχουμε πολύ χαμηλό δυναμικό. Το κρούσμα στην Κρήτη δεν ξέρουμε πώς ήρθε σε επαφή, τουλάχιστον οι πρώτες ιχνηλασίες λένε ότι οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του ή, εν πάση περιπτώσει, η αλυσίδα μετάδοσης δεν μπορούμε να βρούμε μία σχέση με το εξωτερικό. Το άνοιγμα του λιανεμπορίου είναι ένα crash test για τα επόμενα βήματα άρσης μέτρων.
Στην τηλεδιάσκεψη της Παρασκευής, οι λοιμοξιολόγοι θα συζητήσουν το ενδεχόμενο ανοίγματος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όμως, σε κάθε τόνο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι χρειάζεται προσοχή. Για να προχωρήσει κανείς, πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικός, πρέπει να μελετήσει τους δείκτες του, δεν πρέπει να βιάζεται και δεν μπορούμε να ανοίγουμε πολλά πράγματα συγχρόνως. Οι επόμενες ημέρες είναι κρίσιμες για την πορεία της πανδημίας στη χώρα, αλλά και για το σταδιακό άνοιγμα κάποιων δραστηριοτήτων. Στην Πάτρα, μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας μετά τα μαζικά κρούσματα που εντοπίστηκαν τις τελευταίες μέρες. Με τους εργαζόμενους, ερχόμαστε σε σένα, Νίκο Γιαπρακά, να ζητούν μάλιστα να γίνουν rapid test σε όλους. Και για το λόγο αυτό, μάλιστα, έχουν διατεθεί στο νοσοκομείο 2.000 rapid test προκειμένου να υποβληθούν σε τεστ, σε έλεγχο, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και κάποιοι συνοδοί ή ασθενείς που βρίσκονται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Να σου πω ότι περίπου 1.100 είναι τα άτομα τα οποία εργάζονται στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα και μέσω του σωματείου τους έχουν ζητήσει να γίνει έλεγχος σε όλους προκειμένου να διαπιστωθεί αν νοσούν ή όχι από τον κορονοϊό. Και όλα αυτά γιατί εδώ και μερικές ημέρες υπάρχει αναστάτωση στην Α παθολογική κλινική. Εξαιτίας μιας συρροής κρουσμάτων, η οποία ξεκίνησε από έναν συνοδό, κάποιο ασθενή, ο οποίος βρισκόταν στο νοσοκομείο και νοσηλευόταν. Δυστυχώς, μάλιστα, από αυτή τη συρροή είχαμε και μια γυναίκα η οποία κόλλησε κορονοϊό και δυστυχώς πέθανε, καθότι είχε και σοβαρό υποκείμενο νόσημα. Μάλιστα, έχουν νοσήσει γιατροί και νοσηλευτές και ασθενείς, αλλά και συνοδοί ασθενών. Για το λόγο αυτό, μάλιστα, υπήρχε έντονη αναταραχή στο νοσηλευτικό ίδρυμα από την πλευρά των εργαζομένων, που οδήγησε σε σύσκεψη χθες το βράδυ στο νοσοκομείο με τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, όπου εκεί αποφασίστηκε να γίνουν τελικά τα rapid test σε όλους τους εργαζόμενους, να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος σε όλους όσους βρίσκονται στον 7ο όροφο, όπου βρίσκεται και η πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχει έλεγχος σε κάθε συνοδό, ο οποίος θα μπαίνει σε κλινικές του νοσοκομείου, θα ελέγχεται με rapid test, ενώ στους υπόλοιπους οι οποίοι δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη δουλειά, δεν προβλέπεται δηλαδή να βρίσκονται στο νοσοκομείο, δεν θα τους επιτρέπεται καν είσοδος. Είναι τα μέτρα αυτά τα οποία λαμβάνει η διοίκηση του νοσοκομείου προκειμένου να ελεγχθεί αυτή η διασπορά. Φαίνεται ότι υπάρχει μια απόδοση, δεδομένου ότι στα rapid test δεν έχει εντοπιστεί κάποιο θετικό κρούσμα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας μέχρι αυτή τη στιγμή. Ενώ σε ετοιμότητα να σου πω ότι βρίσκεται και η παθολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας προκειμένου να συμβάλλει, αν χρειαστεί, να μεταφερθούν κάποιοι ασθενείς και εκεί. Μάλιστα. Αναστάτωση λοιπόν στο κέντρο της Πάτρας, την ίδια ώρα η εικόνα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είναι ανοιχτά μαγαζιά και κόσμος που σπέβδει για τις αγορές. Πάμε λοιπόν στη Γεωργία Λαγού. Γεωργία, τρίτη μέρα με ανοιχτά καταστήματα και βελτιωμένο καιρό. Μάλιστα, Ματίνα, κυρίες και κύριοι, με τον καιρό να έχει καλυτερεύσει, τρίτη μέρα μετά το άνοιγμα του λιανεμπορίου και η οδός Ερμού, ο εμπορικότερος δρόμος της Αθήνας, όχι μόνο έχει ζωντανέψει, αλλά έχει γεμίσει με κόσμο από νωρίς το πρωί. Ουρές και σήμερα, αν μπορείτε να δείτε ακριβώς πίσω μου, έχουμε μετρήσει 20 με 25 άτομα να στέκονται στην ουρά με υπομονή, τηρώντας τις αποστάσεις, φορώντας τις μάσκες. Και όπως χαρακτηριστικά μας είπαν, οι εκτόσεις είναι αρκετά γενναίες, έτσι ώστε και αξίζει να περιμένουν. Βέβαια, αυτό που παρατηρούμε και βλέπουμε και μας λένε και οι καταναλωτές είναι ότι οι Έλληνες και ο κόσμος θέλει τον πατροπαράδοτο τρόπο να ψωνίζει, να δοκιμάζει τα ρούχα. Οι εικόνες αυτές παραπέμπουν και σε Black Friday, να σας πω χαρακτηριστικά. Να σημειώσουμε πως ουρές υπάρχουν σε συγκεκριμένες γνωστές αλυσίδες ενδυμάτων. Μπορείτε να δείτε και τώρα τον κόσμο να σειραίει εδώ στην Ερμού. Βέβαια, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των καταναλωτών και σήμερα εστιάζεται στα μαγαζιά ένδυσης και υπόδυσης. Έντονη είναι και σήμερα η παρουσία Ματίνα της αστυνομίας αλλά και της δημοτικής αστυνομίας. Οι αστυνομικοί συγκρίνουν τα μηνύματα των αγοραστών με την ώρα στην απόδειξη αγοράς, ώστε να διαπιστώσουν κατά πόσο βρίσκονται στο χρονικό περιθώριο των δύο ώρων. Και θα ήθελα επίσης να προσθέσω πως η ίδια. Αυτές οι εικόνες δεν υπάρχουν στα γύρω στενά εδώ στην Ερμού, στα συνοικιακά και μικρά καταστήματα. Τώρα, ουρές σχηματίζονται από νωρίς έξω από καταστήματα μεγάλων αλυσίδων και στη Θεσσαλονίκη. Την εικόνα θα μας δώσει η Αναστασία Αργυριάδου. Αναστασία.
Και η εικόνα είναι ανάλογη με αυτήν στο κέντρο της Αθήνας. Στο Δότσιμισκή, λοιπόν, η Θεσσαλονίκη πίσω από μία ουρά. Σε πολυκαταστήματα και σε αλυσίδες καταστημάτων. Ο καιρός βοηθάει, έχουμε γύρω στους 8 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα έχουν κατέβει πολλοί Θεσσαλονικείς για τα ψώνια τους. Προτιμούν και επιλέγουν κυρίως είδη ένδυσης και υπόδυσης, αθλητικά είδη. Οι έμποροι είναι αισιόδοξοι, συγκρατημένα ναι μεν, αλλά είδαν καλά αποτελέσματα στα ταμεία τους, τουλάχιστον τις δύο πρώτες ημέρες που είναι ανοιχτή η αγορά, και μάλιστα πιστεύουν ότι την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο, που οι περισσότεροι δεν εργάζονται, θα κατέβει ακόμη περισσότερος κόσμος στο κέντρο για ψώνια. Όλα αυτά όμως με δυνατές και γενναίες εκτόσεις από την πλευρά τους. Υπάρχουν φυσικά και σήμερα έλεγχοι της αστυνομίας. Χθες επιβλήθηκαν 99 πρόστιμα για άσκοπες μετακινήσεις. Οι Θεσσαλονικείς τη λένε ότι δεν τους φτάνουν οι δύο ώρες που έχουν περιθώριο να κάνουν τα ψώνια τους, όταν μάλιστα έχουν να περιμένουν περίπου μισή ώρα αναμονής σε κάθε ουρά και να μπουν μάλιστα στο κατάστημα που ενδιαφέρονται, Ματίνα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους τρεις συναδέλφους. Φαίνεται πως ξαναζεσταίνεται η αγορά. Τώρα, να συνδεθούμε με την Ευλαμπία Ρεύη, καθώς φαίνεται ότι έχουμε άλλο ένα περιστατικό ξυλοδαρμού για μάσκα. Ευλαμπία. Ναι, Ματίνα, κυρίες και κύριοι, πριν από περίπου δύο ώρες ένα τέτοιο περιστατικό καταγράφηκε στην Κέρκυρα, στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας μάλιστα. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, δύο αστυνομικοί ποδηλάτες είδαν έναν άντρα ηλικίας 54 ετών να κινείται στον δρόμο χωρίς να φορά μάσκα. Ευγενέστατα πήγαν και του έκαναν σύσταση και εκείνος τότε επιτέθηκε σε έναν από τους αστυνομικούς, τον χτύπησε και του έριξε γροθιά στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αριστερό του μάτι, να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κερκύρας και εκεί οι γιατροί να του κάνουν ράματα. Ενώ, όπως είναι φυσικό, έχει κινηθεί αυτόφορη διαδικασία σε βάρος του 54χρονου, όπως και συνελήφθη από τον άλλον αστυνομικό. Όπως και να έχει, τέτοια περιστατικά δημιουργούν, προκαλούν προβληματισμό. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Με σκληρή γλώσσα και προκλητικό τρόπο, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επαναφέρει ζήτημα τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη με αφορμή τις αναφορές του Νίκου Δέντια στους ελληνικούς πληθυσμούς της Ύμβρου και της Τενέδου. Στο μεταξύ, η Άγκυρα επιχειρεί να ανοίξει μια νέα σελίδα στις σχέσεις της με τη Δύση με αφορμή τη νέα ηγεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ο νέος Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης, Biden, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αυστηρότερων κυρώσεων στην Τουρκία. Την ώρα που η Ελληνική Βουλή ψήφισε την επέκταση της αιγελίτιδας ζώνης προς Δυσμάς και ο Υπουργός Εξωτερικών προανήγγειλε την επέκταση των χωρικών υδάτων και στην Κρήτη και τα ανατολικά του νησιού, η Άγκυρα εγείρει ζήτημα τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Όσον αφορά την Κρήτη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός εδώ και μήνες για την επέκταση των χωρικών υδάτων στην Κρήτη. Και βεβαίως η Κρήτη περιλαμβάνει και το ανατολικό κομμάτι της Κρήτης. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση από αυτό. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση της ετήσιας κοπής της πίτας του Συλλόγου Ιμβρίων. Η Τουρκία πρέπει επιτέλους να κατανοήσει ότι η ελληνική μειονότητα στην Ύμβρο, την Τένεδο και την Κωνσταντινούπολη δεν συνιστά εχθρό για την υπόλοιπη τουρκική κοινωνία. Αντιθέτως, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής πορείας της και σημείο αναφοράς για τη φιλία και την ειρηνική συνύπαρξη ανάμεσα στους δύο λαούς μας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, εκμεταλλευόμενο την αναφορά του Νίκου Δένδια στα δικαιώματα των ελληνικών πληθυσμών σε Ύμβρο και Τένεδο, επανέφερε με προκλητικό τρόπο ζήτημα τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη. Στη χώρα μας έχουν γίνει πολλά επικοδομητικά βήματα για την επίλυση των προβλημάτων της ελληνοορθόδοξης μειονότητας σε συνεργασία με τους ελληνοορθόδοξους πολίτες μας τα τελευταία χρόνια. Ενώ όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρεί τον εαυτό της λίκνο της δημοκρατίας, δεν υπάρχει πρόοδος, αλλά οπισθοδρόμηση. Η σκληρή γλώσσα του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, 5 ημέρες πριν την έναρξη των διερευνητικών επαφών, δημιουργούν κλίμα δυσπιστίας για τις προθέσεις της Άγκυρας. Η τουρκική πλευρά, μαζί με την έναρξη των διερευνητικών με την Ελλάδα, επιχειρεί και μια επαναπροσέγγιση με τη Δύση. Turkey as the what we aspired of Turkey, the bridge between East and West, the secular nation, the strong NATO ally, has not been realized under President Erdogan. The purchase of the S-400, which is a violation clearly of CATSA. Κατά τη διαδικασία ακρόασης του υποψηφίου Υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο Αμερικανός γερουσιαστής τον ρώτησε αν η νέα ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ξεκάθαρη άποψη για την Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν. We are very clear-eyed, and the bottom line is that Turkey is an ally that in the many ways you cited is not acting
as an ally should. This is a very, very significant challenge for us, and we're very clear-eyed about it. Στο μεταξύ, ο Μευλούτ Τσαβούσογλου μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου θα έχει σειρά επαφών με Ευρωπαίους αξιωματούχους, ανάμεσα στους οποίους και ο Έλληνας Επίτροπος Μαργαρίτης Χινάς. Σε εξέλιξη επιχείρηση γοητείας της Τουρκίας προς την Ευρώπη, ο Μευλούτ Τσαβούσογλου επισκέπτεται σήμερα την Βελγική Πρωτεύουσα, όπου θα έχει σειρά επαφών. Πάμε στις Βρυξέλλες και στη Μαρία Ψαρά που θα μας ενημερώσει. Μαρία. Όπως ακριβώς τα λες, Ματίνα, καταφθάνει σήμερα στις Βρυξέλλες ο Μευλούτ Τσαβούσογλου. Καθόλου τυχαίο δεν είναι που ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επιλέγει τη μέρα της ορκομοσίας του Τζο Μπάιντεν στις ΗΠΑ για να σφραγίσει την επαναπροσέγγιση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Ματίνα έχει πλούσιο μενού συναντήσεων. Εκ μέρους της Κομισιόν μπορεί να μην δει την πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν, αλλά θα δει τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, καθώς και τον Έλληνα Αντιπρόεδρο Μαργαρίτη Σχοινά. Ήταν μια συνάντηση που ζήτησε η τουρκική πλευρά και στην ατζέντα αναμένεται να βρεθεί οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το μεταναστευτικό. Ο Τσαβούσογλου θα συναντήσει αμέσως μετά την Επίτροπο Διεύρυνσης, τον Επίτροπο Διεύρυνσης Βαρέλη, αλλά και την Επίτροπο Μετανάστευσης Γιώχανσον. Την δε Παρασκευή θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, αλλά και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Γιένς Στόλτεμπεργκ. Όπως φαίνεται, Ματίνα, θα κάνει τις περισσότερες δυνατές επαφές ο Τσαβούσογλου, προκειμένου να πείσει τις Βρυξέλλες ότι επιθυμεί την επανεκκίνηση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ευρώπης. Και σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να διαπραγματευτεί με ποιους όρους θα γίνει αυτό. Από πλευράς του πάντως, ο Ζοζέπ Μπορέλ ευχήθηκε χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η συνάντηση με τον Τσαβούσογλου να είναι μεγαλύτερη από αυτή που είχε στη Μάλτα μαζί του το περασμένο καλοκαίρι εν μέσω εντάσεων, προκειμένου να αλλάξει η δυναμική των σχέσεων και των δύο πλευρών. Και όπως είπε Ματίνα, το ταγκό θέλει δύο. Μάλιστα, πλούσια ατζέντα συναντήσεων. Μαρία Ψαρά, σε ευχαριστούμε. Επιστροφή στην εσωτερική επικαιρότητα και στο οικονομικό πεδίο, τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως η ρύθμιση των χρεών σε πολλές δόσεις, προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Ταϊκούρας, που μίλησε το πρωί στο Open, τόνισε πως τα μέτρα θα ξεδιπλωθούν την άνοιξη, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχει σκέψη για κούρεμα χρέους. Την επόμενη μέρα της πανδημίας επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο την απορρόφηση των κραδασμών που θα επιφέρει η μετάβαση από τα lockdown στο πλήρες άνοιγμα της αγοράς. Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, μιλώντας το πρωί στο Open, τόνισε πως το νέο πακέτο μέτρων θα ξεδιπλωθεί μέσα στην άνοιξη. Σε ό,τι αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις, έχουν δοθεί αναστολές μέχρι τον Μάρτιο. Μετά υπάρχει μια πρόβλεψη για πληρωμή σε 12 άτοκες δόσεις ή σε 24 δόσεις. Με ένα επιτόκιο το μισό της κανονικής ρύθμισης που υπάρχει για 24 δόσεις. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως, τότε, περίπου το Μάρτιο-Απρίλιο, θα αξιολογήσουμε την κατάσταση στην πραγματική οικονομία, αν χρειάζεται επαναπροσδιορισμό αυτών. Το οικονομικό επιτελείο φαίνεται πως δεν βιάζεται να ανακοινώσει τις νέες παρεμβάσεις, καθώς τα μέτρα στήριξης εκτείνονται έως και τον Απρίλιο. Πάντως, η αγορά ζητά ρύθμιση των χρεών της πανδημίας σε έως και 120 δόσεις, αλλά και κούρεμα στα κορονοχρέη. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είναι ευρωπαϊκή πρακτική. Mm-hmm. Άρα δεν εξετάζεται. Υπάρχει πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και ακολουθούμε την ίδια τακτική. Σε πλήρη εξέλιξη είναι κοινές διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους θεσμούς για την ένατη μεταμνημονιακή αξιολόγηση. Αγκάθι αποτελεί ο νέος πτωχευτικός νόμος, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η πρόταση της κυβέρνησης για παράταση των πληστηριασμών μέχρι και το τέλος Ιουνίου. Αποζημίωση 534 ευρώ για Ιανουάριο και Φεβρουάριο θα πάρουν ναυτικοί με νέα νομοθετική ρύθμιση. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Γιάννης Φόσκολος. Γιάννη. Καλό μεσημέρι, Ματίνα. Πράγματι, με νέα νομοθετική διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή, οι ναυτικοί μπορούν να ενταχθούν σε αναστολές συμβάσεων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, έτσι ώστε να λάβουν την ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ. Όπως αναφέρει η επίμαχη ρύθμιση, μπορούν να μπουν σε αναστολή σύμβασης ναυτολόγησης ναυτολογημένων ναυτικών και η προϋπόθεση είναι τα πλοία να μην δραστηριοποιούνται. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση για να λάβουν οι ναυτικοί την ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ. Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην υπόθεση Μπεκατόρου ξανά που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο, αποκαλυπτικός για τις σκοτεινές πρακτικές της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας ήταν ο Νίκος Κακλαμανάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Open. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης του αθλήματος αποκάλυψε το εξώδικο το οποίο έχει αποστείλει στην Ομοσπονδία και καταγγέλει την ηγεσία της για κατάχρηση εξουσίας και ομερτά.
Στο Open μίλησε και ο χρυσός Ολυμπιονίκης της ενόργανης γυμναστικής Ιωάννης Μελισανίδης, εξαίροντας το θάρρος της Σοφίας Μπεκατόρου να αποκαλύψει την τραγική εμπειρία της. Αυτά δυστυχώς που έχετε δει με την Μπεκατόρου δεν είναι σχεδόν τίποτα από αυτά που θα δείτε σε λίγο. Διαχρονική κατάχρηση εξουσίας και ομερτά. Καταιγιστικός ήταν ο Νίκος Κακλαμανάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Open ΟΡΕ Ελλάδος. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης της Οστιοπλοείας καταγγέλει δημόσια την Ελληνική Οστιοπλοϊκή Ομοσπονδία για διασπάθηση δημοσίου χρήματος και κατάχρηση εξουσίας. Καταγγέλλω διαχρονική διασπάθηση χρημάτων. Είπα ξεκάθαρα πως δεν γίνεται επαρκής έλεγχος για φαινόμενα υπεξαίρεσης, διασπάθησης δημόσιου χρήματος και ούτω καθεξής. Το χρυσό παιδί της ελληνικής ιστιοπλοείας παρουσιάζει για πρώτη φορά μέσω του Open το εξώδικο που έχει αποστείλει στην Ομοσπονδία. Γιατί δεν παρέχουν τα στοιχεία που έχω ζητήσει. Σας έχω αποστείλει και το εξώδικό μου που επί 4 μήνες και κάτι δεν έχουν απαντήσει. Πως δεν έχει την παραμικρή προσπάθεια κάνει η Ομοσπονδία να αποκαλύψει τα κρυφά σημεία που τη ζητώ. Γιατί οι έλεγχοι ασφαλώς και δεν πηγαίνουν στην ουσία. Τα στόματα πλέον έχουν ανοίξει και όπως λέει ο ίδιος, δεν είναι πια μόνος του. Και αν κάτι έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή, που δεν έχει καταλάβει η Ομοσπονδία, ότι δεν είμαι πια μόνος όπως ήμουν 30 χρόνια. Ο Νίκος Κακλαμανάκης σχολίασε και την απαράδεκτη πρώτη αντίδραση της Ομοσπονδίας μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις της Σοφίας Μπεκατόρου. Ο κ. Ντάλτας ξέχασε τη λέξη κακοποίηση στην πρώτη καταγγελία της Μπεκατόρου. Συγκλονισμένος εμφανίστηκε και ο χρυσός Ολυμπιονίκης της ενόργανης Ιωάννης Μελισανίδης για τη δημόσια εξομολόγηση της Μπεκατόρου που τάραξε τα νερά του ελληνικού αθλητισμού. Με θλίβει πραγματικά. Αυτό που έχει συμβεί στη Σοφία τη Μπεκατόρου. Με τον ασκό του Αιώλου να έχει ανοίξει, όλα δείχνουν ότι η συνέχεια θα δοθεί μέσω της δικαιοσύνης. Μετά τον χώρο του αθλητισμού, στόματα άνοιξαν και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ζήτησε προκαταρκτική έρευνα μετά τις καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης φοιτητριών από καθηγητή. Ο ίδιος, μιλώντας στο Open, αρνείται τα πάντα. Είναι πραγματικότητα. Το γνωρίζω από ιδία πείρα. Όταν κληθώ στην δικαιοσύνη θα πω και όλες τις λεπτομέρειες. Η σιωπή τόσων χρόνων μετατρέπεται σε κραυγή και οι καταγγελίες για όσα συνέβαιναν σε σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου παίρνουν τη μορφή χιονοστιβάδας. Πάνω από 100 είναι οι φοιτήτριες που έχουν υποστηρίξει ως τώρα ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης. Πέρασαν 30 χρόνια που αυτό ήταν εν ενεργεία και δεν δημιουργήθηκε κανένα ουσιαστικό πρόβλημα για αυτόν, ενώ επηρέασε αρκετές ζωές φοιτητριών. Την ώρα που πήγαινα να βγω από την πόρτα, έκλεισε την πόρτα, προσπάθησε να με φιλήσει, γύρισα το πρόσωπό μου και με πέτυχε στο μάγουλο. Στις καταγγελίες που αυξήθηκαν μετά από την ανάρτηση πρώην φοιτήτριας του Τμήματος Γεωλογίας, ο συνταξιούχος πλέον καθηγητής αρνείται, μιλώντας στο Open, τα πάντα. Της είπα, έλα και θα σε βοηθήσω να πάρεις το μάθημα, να πάρεις το πτυχίο σου. Απέτησε να την περάσω με έναν βαθμό πάρα πολύ χαμηλό. Και το αρνήθηκα. Αισθάνομαι τη μεγαλύτερη πίκρα στη ζωή μου. Μου λέει, αν θέλεις να μάθεις αν πέρασες, έλα το βράδυ από το γραφείο να δούμε μαζί το γραπτό σου. Λέω, δεν μπορώ, θα φύγω γιατί έχω βγάλει εισιτήριο. Εάν μου λέει, σε ενδιαφέρει πραγματικά να δεις αν πέρασες, να αλλάξεις το εισιτήριο για την επόμενη μέρα. Μετά τις αποκαλύψεις, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης. Σας έχουν καλέσει από την Εισαγγελία? Όχι, δεν με έχουν καλέσει. Αλλά και από μόνος μου θα πάω να παρουσιαστώ. Καλούσατε εσείς τις φοιτήτριες στο γραφείο σας? Τους πάντες. Όσοι ζοριζόντουσαν να περάσουν το μάθημα, τους έλεγα η πόρτα μου είναι ανοιχτή. Ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθάει όλα τα παιδιά με ανοιχτή την πόρτα, ποτέ με προσωπικό ραντεβού, ποτέ με ραντεβού του τύπου έλα εσύ μην έρχεσαι. Αποφασισμένη να φτάσει μέχρι τέλους, εμφανίζεται πάντως η φοιτήτρια που πρώτη τον κατήγγειλε δημόσια. Δεν έχει καν αντιληφθεί τις απεχθείς πράξεις του. Σαφώς και θα βρεθώ απέναντί του στη δικαιοσύνη με θάρρος και παρακαλώ όλους να το πράξουν για να μην υπάρξουν στο μέλλον παρόμοια περιστατικά. Δεν θα ήθελα τα παιδιά μας να φοβούνται να υπερασπιστούν την αξιοπρέπειά τους. Καταγγελίες υπάρχουν και από αρκετές πρώην φοιτήτριες για καθηγητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας που τις συγκεντρώνουν για να τις καταθέσουν στη δικαιοσύνη. Περιμένουν από την εισαγγελία προκειμένου να καταθέσουν. Υπάρχει μία ποικιλία σε ό,τι αφορά τις ιδιωκτήσεις πράξεις. Υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση, σε άλλη περίπτωση υπάρχει σεξουαλική βία, σε άλλη περίπτωση υπάρχει ηθική παρενόχληση. Σε άλλες οικονομικές ειδήσεις, στις αγορές βγήκε ευνηδιαστικά χθες το ελληνικό δημόσιο με ένα ομόλογο διάρκειας 30 ετών. Ο Βασίλης Τσεκούρας θα μας ενημερώσει, Βασίλη. Ματίνα, σκοπός είναι να ενισχύσει τα ταμιακά διαθέσιμα αλλά και να αλλάξει το προφίλ του ελληνικού χρέους. Χθες λοιπόν το ελληνικό δημόσιο προχώρησε στην επανέκδοση ενός ομολόγου διάρκειας 30 ετών. Συμμετείχαν δύο ιδιωτικές τράπεζες
και άντλησε 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ομόλογο λύγει το μακρινό 2050 και λόγω του γεγονότος ότι έχουμε πολύ χαμηλά επιτόκια, το ελληνικό δημόσιο κέρδισε από την διαδικασία της επανέκθεσης το ποσό των 620 εκατομμύριων ευρώ, Ματίνα. Μάλιστα. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μέτωπο του κορονοϊού, βαρύ τίμημα από την επέλαση της πανδημίας πληρώνει η Γερμανία, η οποία κλείδωσε την παράταση του lockdown μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Και η Μεγάλη Βρετανία όμως βλέπει για ακόμα μια φορά μαύρο ρεκόρ ημερήσιων θανάτων. Κατά 30% αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων του κορονοϊού στη Μεγάλη Βρετανία μέσα σε μία μόλις εβδομάδα. Η χώρα καταγράφει 1.610 νεκρούς σε μία ημέρα, τον υψηλότερο αριθμό από την αρχή της πανδημίας. You can see the pressure that the NHS is under. You can see the I'm afraid still the great number of cases that we're seeing every day. Με 1.148 ημερήσιους θανάτους, η Γερμανία αποφασίζει την παράταση του lockdown μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου, μετά από τηλεδιάσκεψη 7 ωρών. Τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί παραμένουν κλειστοί, στα μέσα μεταφοράς και τα καταστήματα είναι υποχρεωτική η χρήση ιατρικής μάσκας και ενισχύεται η τηλεργασία. Denn all unsere Bemühungen, die Ausbreitung des Virus einzunehmen, droht eine ernsthafte Gefahr. Und das ist die Mutation des Virus, wie sie vor allem, aber nicht nur in Großbritannien und in Irland aufgetaucht ist. Με τις μεταλλάξεις του κορονοϊού να έχουν εντοπιστεί ήδη σε περισσότερες από 60 χώρες, η Ευρώπη κάνει αγώνα δρόμου για να μπορέσει να εμβολιάσει όσους περισσότερους κατοίκους μπορεί. By summer this year, member states should have vaccinated a minimum of 70% of the adult population. Στην Ιταλία, ωστόσο, οργή προκαλεί το αίτημα της Αντιπροέδρου της Λομβαρδίας για γρηγορότερη διανομή των εμβολίων βάσει του αριθμού των κατοίκων και του ΑΕΠ της κάθε περιοχής. Φατώ 300, oggi ne faremo altri 300. Abbiamo la possibilità di farne qui allo Spallanzani 1500 al giorno. Την ίδια ώρα, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης εκπέμπει δραματικό σήμα κινδύνου. Αν η πόλη δεν λάβει άμεσα νέες παρτίδες του εμβολίου, τότε το εμβολιαστικό της πρόγραμμα θα καταρρεύσει μέχρι την Παρασκευή. If we don't get more vaccine quickly, a new supply of vaccine, we will have to cancel appointments and no longer give shots after Thursday. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το τοπίο της πανδημίας θα δούμε με τη βοήθεια του Παντελή Βαλασόπουλου και του Θανάση Αυγερινού. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Και Παντελή, να ξεκινήσω από σένα. Σε σκληρό lockdown, λοιπόν, θα είναι η Γερμανία για περίπου έναν μήνα ακόμα, ενώ η καγκελάριος Μέρκελ εκφράζει ανησυχία για τις μεταλλάξεις του ιού. Ακριβώς. Και για τον λόγο αυτό θα συνεχιστεί το lockdown για ένα μήνα ακόμα περίπου. Σκληρό lockdown, όλα κλειστά, κλειστά και τα σχολεία. Μόνο σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και είδη πρώτης ανάγκης ανοιχτά για ένα μήνα ακόμα στην Γερμανία. Και βέβαια το καινούριο μέτρο είναι ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα επιτρέπεται να μπαίνει κανείς μόνο με τις ιατρικές χειρουργικές μάσκες, όχι με τις απλές μάσκες. Φαίνεται ότι βλέπουν πως στα μέσα μαζικής μεταφοράς υπάρχει μεγάλη εξάπλωση του ιού. Και βέβαια αυτό που φοβάται η καγκελάριος, όπως ακούσαμε και στις δηλώσεις της, είναι οι μεταλλάξεις και η διάδοση του ιού μέσω αυτών των μεταλλάξεων. Πέφτουν τα κρούσματα στην Γερμανία, πολύ ψηλά όμως ακόμα οι θάνατοι, πάνω από 1.000, και άλλο ένα ανησυχητικό που ακούσαμε πριν από λίγη ώρα. Στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία τα νοσοκομεία σταμάτησαν τους εμβολιασμούς γιατί δεν υπάρχουν εμβόλια. Μάλιστα. Και Θανάση, ερχόμαστε σε σένα. Είχαμε πρώτη επαφή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων με τον παραγωγό του Sputnik V, προκειμένου να πάρει έγκριση το ρωσικό εμβόλιο. Καλό μεσημέρι, Ματίνα. Είναι γεγονός αυτή η πρώτη επίσημη επαφή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων με την ομάδα παραγωγής του ρωσικού εμβολίου Sputnik V. Η ρωσική πλευρά υποστηρίζει βέβαια ότι την επιδιώκει εδώ και ένα μήνα, από τις 22 Δεκεμβρίου. 20 ειδικοί επιστήμονες άκουσαν τις παρουσιάσεις των Ρώσων συναδέλφων τους. Αναμένεται εντός 7-10 ημερών να δώσουν τις επιστημονικές συστάσεις, ώστε το Φεβρουάριο να ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος έγκρισης με τη μορφή rolling review, δηλαδή θα διεξάγεται μια σειρά από ελέγχους και μόνο κατόπιν τούτου το Ινστιτούτο Παρασκευαστής του Ρωσικού Εμβολίου θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει επίσημο αίτημα έγκρισης και κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν μέλλον μέχρι να αποκτήσουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαίωμα επιλογής για το ποιο εμβόλιο θα ήθελαν να κάνουν. Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία οι εμβολιασμένοι έχουν ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο. Ήδη ανακοινώνεται εκτόξευση της παραγωγής του ρωσικού εμβολίου
του Sputnik V, του πιο γνωστού από τα τρία. Μέχρι στιγμής έχουν παραχθεί 6,5 εκατομμύρια διπλές δόσεις εμβολίων. Θα φτάσουν, λένε, τα 7 εκατομμύρια ως το τέλος του μήνα. Μιλούν για 11 και 15 το Φεβρουάριο. Στόχος είναι να έχει καλυφθεί ο μισός ρωσικός πληθυσμός μέχρι τον Ιούνιο, δηλαδή περίπου 70 Ακριβώς. εκατομμύρια διπλές δόσεις. Φιλόδοξα σχέδια. Να ευχαριστήσω πολύ και τους δύο συναδέλφους. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Αμέσως μετά, Style Me Up και στις 3 και 4 κάθε μέρα Σεφ με τον Βαγγέλη Δρίσκα. Στις 6 και 4 το απόγευμα το Open θα συνδεθεί με την Ουάσιγκτον για να μεταδώσει την ορκομοσία του Τζο Μπάιντεν και της Καμαλά Χάρις. Από όλους εμάς, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.